Ένα καινοτόμο σύστημα λειτουργεί πιλωτικά στα Χανιά τις τελευταίες εβδομάδες και χάρη σε αυτό ο Δήμος Χανίων εξοικονομεί ενέργεια και εργατόρες. Ο λόγος για την εγκατάσταση αισθητήρων στους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού, με τη βοήθεια των οποίων το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΙΣΑ είναι σε θέση να ελέγχει μέσω συστήματος online πότε γεμίζουν και μόνο τότε πηγαίνει το φορτηγό για να τους αδειάσει, αντί να περνά από όλους καθημερινά και να καταναλώνει άσκοπα καύσιμα, αλλά και να παρεμποδίζει την κυκλοφορία. Είναι αισθητήρες οι οποίοι έχουν μπει βάσει ενός ευρωπαϊκού προγράμματος και ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό υπάρχει στα Χανιά, που εκτελείται μέσω της ΔΕΔΙΣΑ, και στο Δήμο της Σεβίλης. Γιατί αυτό? Διότι από την Ελλάδα επελέγει η ΔΕΔΙΣΑ ως ο καλύτερος προφανώς και καταλληλότερος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Έξυπνη ιδέα. Πάρα πολύ έξυπνη. Και μπράβο σε αυτούς που το σκέφτηκαν και το υλοποιούν. Αρκετά έξυπνη. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, το σύστημα αυτό εξυπηρετεί και ένα άλλο σκοπό. Τα στοιχεία της περισυλλογής τα επεξεργάζεται ο Δήμος και τα αποστέλει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Έχουμε τοποθετήσει το μεγαλύτερο αριθμό από αυτούς τους σένσορες στις καμπάνες, τις κίτρινες που τοποθετούμε το γυαλί, και επίσης σε απομακρυσμένους κάδους ανακύκλωσης υλικών. Η κοινωνία των Χανίων είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα ζητήματα της ανακύκλωσης και οι κάτοικοι διαχωρίζουν τα απορρίμματα και τα εναποθέτουν στους αντίστοιχους κάδους. Αυτό, όπως επισημάνθηκε, έχει αναδείξει την πόλη σε πρότυπο ακόμα και στην Ευρώπη. Το μπλε κάδο να τοποθετεί τα ανακυκλώσιμα υλικά, στο πράσινο κάδο τα μη ανακυκλώσιμα υλικά, και φυσικά, εκεί που βάζουμε το γυαλί πρέπει να μπαίνει μόνο το γυαλί, και σε λίγο που θα έρθουν και οι καφέ κάδοι, εκεί θα βάζουμε το οργανικό υπόλοιμα. Βέβαια, είναι βασική ανάγκη τώρα τη σημερινή κοινωνία, έτσι όπως πάει ο πολιτισμός μας, η ανακύκλωση είναι αναγκαία. Στο σπίτι ξεχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα από τα άλλα. Πρόβλημα για το οποίο καταβάλει προσπάθειες όμως για την επίλυσή του ο Δήμος Χανίων παραμένει ο κορεσμός του κυττάρου. Η λύση είναι η απαλωτρίωση ενός χώρου δίπλα στο υπάρχον κύτταρο υπολοιμάτων, ακριβώς της ίδιας χωρητικότητας, το οποίο όμως θα αντέξει πολύ περισσότερα χρόνια, διότι πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων που κάνουμε τώρα, δηλαδή τελικά που απορρίπτουμε στο κύτταρο, είναι πολύ πολύ λιγότερα από αυτά που ήταν κατά το παρελθόν. Το κύτταρο θα μπορεί να δέχεται απορρίμματα έως το τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου Χανίων.